νέα πνοή στον Πλακιά δίνει το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου, αναβαθμίζοντας τη λειτουργικότητα του τόπου με 10 στρέμματα πάρκινγκ και αναδεικνύοντας τον τουριστικό του χαρακτήρα. Πλέον δίνεται στους πεζούς η ευκαιρία να απολαύσουν ποιοτικότερο περίπατο δίπλα στη θάλασσα, με τους ντόπιους να απολαμβάνουν την ανανεωμένη θέα. Είναι από τις καλύτερες αναπλάσεις που περιφερειάρχει στην Κρήτη. Ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε προς χρήση, αλλά αυτό το οποίο κάνει ακόμα λειτουργικότερο αυτό το έργο είναι ότι ανοίξαμε 10 στρέμματα πάρκινγκ στον Πλακιά, ούτως ώστε πλέον ο κόσμος να μπορεί να παρκάρει άνετα και να απολαμβάνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο. Μα είναι πάρα πολύ καλά. Εμάς προσωπικά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Από το χάλι που ήταν με τα αυτοκίνητα μπροστά μας. Ωραίο είναι. Πολύ καλύτερο από πριν. Ό,τι γίνεται σε κάθε τόπο είναι καλύτερο. Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Έχει ομορφίζει δηλαδή ο Πλακιάς. Είναι και πιο πράσινα τώρα, είναι πιο ωραία. Παρόλο που η ικανοποίηση των κατοίκων είναι έκδηλη, δεν λείπουν εκείνοι που θα ήθελαν το έργο να έχει διατηρήσει πιο γραφικές πινελιές για να ταιριάζουν, όπως τονίζουν, με τον επαρχιακό χαρακτήρα του Πλακιά. Κάτι πιο παραδοσιακό, γιατί εντάξει, είναι ωραίο, φαίνεται ωραίο, αλλά αυτό είναι για πόλη, δεν είναι για παραλιακό χωριό. Ψαροχώρι που έχει πάρει αυτή τη. Είναι ωραίο, ότι είναι ωραίο, είναι ωραίο. Δεν μπορώ να πω, είναι όμορφο, είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Λείπουν κάποια πράγματα. Την ίδια στιγμή, μεγάλη ανάσα πήρε η Αγία Γαλήνη στο κυκλοφοριακό ζήτημα, με τη δημιουργία 2 δημοτικών χωρών στάθμευσης σε έναν άκρος αναπτυσσόμενο τουριστικό πόλο του νότου του Ρεθύμνου, που μέχρι πρώτην ως ασφικτιούσε λόγω των χιλιάδων επισκεπτών της. Παραδώσαμε 2 πάρκινγκ στην Αγία Γαλήνη έτοιμα για χρήση, που πραγματικά είχε ανάγκη η ναυαρχίδα του τουρισμού μας, που είναι η Αγία Γαλήνη και ο Πλακιάς. Ανοίξαμε λοιπόν 2 πάρκινγκ, το ένα 2,1 στρέμματα και το άλλο 1,8 στρέμματα, και ετοιμάζομαι τώρα, υπάρχουν τα χρήματα, να αγοράσουμε οικόπεδα για άλλα 7 στρέμματα για να μπορέσουμε να λύσουμε τελικά το πρόβλημα στην Αγία Γαλήνη.